Τώρα, ηχηρό μήνυμα κατά της βίας σε κάθε μορφή της είναι αποφασισμένη να στείλει η Περιφέρεια Κρήτης. Με αφορμή το δραματικό περιστατικό με την κτηνοδία στα Χανιά, ο Σταύρος Αρναουτάκης συναντήθηκε σήμερα με τη συγγραφέα και ακτιβίστρια Κατρίνα Τσάνταλη, η οποία βρέθηκε στην Κρήτη σε μια προσπάθεια κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδίως των παιδιών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην ανάγκη να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια σε κάθε μορφή βίας, τόσο από τους φορείς του νησιού όσο και τους πολίτες, συμφώνησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και η συγγραφέας Κατρίνα Τσάνταλη, που βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο με αφορμή την πρόσφατη κτηνοδία στα Χανιά. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα ότι και ο κύριος Αρναουτάκης ήταν ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, και είναι αυτή η ευκαιρία και με το τελευταίο περιστατικό να τα πούμε. Να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο και λίγο να αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί έχετε ένα τόσο όμορφο νησί, είναι αμαρτία από το Θεό να βγαίνουν τόσο συχνά τέτοια περιστατικά βίας. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι οι ανάλογες πράξεις δεν χαρακτηρίζουν την Κρήτη και καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτών, ανακοινώνοντας την πρόθεση της Περιφέρειας Κρήτης να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις ώστε το μήνυμα του σεβασμού και της προστασίας των ζώων να φτάσει σε κάθε γωνιά του νησιού. Εξαλείφοντας πρακτικές που αμαυρώνουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Κρήτης, όσο και εικόνες που αποτελούν γροθιά στο στομάχι. Πάγια θέση της περιφέρειας είναι ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας, όποια και αν είναι αυτή. Θεωρώ ότι μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια με την κυρία Τσάνταλη, που σε πολλά επίπεδα μπορούμε να συνεργαστούμε, να μπορέσουμε να δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο της Κρήτης, που είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, οι άνθρωποι, η αγάπη για αυτό που κάνουν και όχι οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο αμαυρώνει την εικόνα της Κρήτης. Η Κατρίνα Τσάνταλη, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση και περίθαλψη κακοποιημένων ζώων από την Κρήτη, δήλωσε αρρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία της Περιφέρειας, η οποία σχεδιάζεται και περιλαμβάνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, διανομή εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίων στα σχολεία, όσο και την προετοιμασία τηλεοπτικού μηνύματος. Συνδέονται όλα αυτά. Είναι το σκυλί, το παιδί, οι γυναίκες, όλα αυτά συνδέονται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια συνεχόμενη ενημέρωση, να δείξουμε ότι υπάρχει και το άλλο πρόσωπο της Κρήτης που ενδιαφέρεται και που δεν σηκώνει τη βία σε κανένα επίπεδο.